Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Greek Army Trainer. Στη σημερινή μας προβολή θα μιλήσουμε για την εξασφάλιση του αεραγωγού. Προτού όμως προχωρήσω σε αυτά που έχω να σας πω και να σας δείξω, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι επαγγελματίας υγείας, ούτε είμαι στην ειδικότητα νοσοκόμος μάχης. Ό,τι γνωρίζω είναι από την εκπαίδευση τη δικιά μου, στο επίπεδο του μαχητή και από διάφορες συνεκπαιδεύσεις που έχω πάρει μέρος. Ό,τι σας δείξω για σήμερα δεν το συνιστώ να το κάνετε ούτε στον εαυτό σας ούτε σε κάποιον άλλο, είναι απλά για να έχετε μόνο κάποιες εικόνες και κάποιες παραστάσεις, πολλοί από εσάς που δεν τύχατε να έχετε κατά τη στρατιωτική σας θητεία και αν τύχει να κληθείτε να υπηρετήσετε, είτε να κληθείτε για να πολεμήσετε σε κάποια επιστράτευση, να ξέρετε πάνω κάτω τι συμβαίνει και το τι πρέπει να κάνετε για να σώσετε τους συναδέλφους σας. Είναι δηλαδή μόνο για το πεδίο της μάχης και όχι για πολιτική χρήση έξω. Δεν συνιστάτε, ούτε έχετε την αδειοδότηση να το κάνετε αυτό, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Μόνο γιατροί και επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, οι νοσοκόμοι μάχης, π.χ. στην Αμερική, μπορούν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και μπορούν να κάνουν πράγματα στην πολιτική ζωή. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό το κομμάτι. Όταν μιλάμε για αεραγωγό, εννοούμε την εξασφάλιση του τραχιακού σωλήνα και του ρινοφαρυγγικού και τραχιακού σωλήνα. Είναι η εξασφάλιση από όπου έρχεται ο αέρας μέσα στους πνεύμονές μας. Κατά τη μάχη, όταν βρεθούμε σε μία έκρηξη, όταν εισπνεύσουμε τα καυτά αέρια της έκρηξης, αυτά μπορεί να δημιουργήσουν πρίξιμο, καυστικό τραύμα μέσα στο φάρυγγά μας, να πριστεί, να κλείσει και να πεθάνουμε από ασφυξία. Προτού συμβεί αυτό όμως, ο νοσοκόμος πρέπει να εξασφαλίσει τον αεραγωγό μας. Η μέθοδη εξασφάλισης αεραγωγού, όσο αφορά το κομμάτι του TCCC, το πιο βασικό είναι το NPA, δηλαδή ο ρινοφαρυγγικός καθετήρας. Το ρινοφαρυγγικό καθετήρα πρέπει να τον έχουμε όλοι πάνω μας και θα μιλήσουμε κυρίως για αυτό. Παλιότερα είχαμε και το σκέτο φαρυγγικό καθετήρα. Παλιότερα υπήρχε και αυτός, αλλά παρατηρήθηκε ότι όταν ένας τραυματίας έχει τις αισθήσεις του ή ανακτά τις αισθήσεις του και αυτά, δεν μπορείς να τον τοποθετήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεύτερον, έχει την τάση να τον φτύσει, να τον βγάλει έξω όταν έχει τις αισθήσεις. Το ρινοφαρυγγικό μπορούμε να το βάλουμε σε έναν άνθρωπο που έχει τις αισθήσεις του και επίσης και δεν έχει τις αισθήσεις του. Μπορεί να του βάλουμε το καθητήρα έτσι ώστε να προλάβουμε το πρίξιμο στη τραχεία. Μπορεί να είναι αυτό από κάποια έκρηξη. Μπορεί να είναι από κάποιο αλλεργικό σοκ. Μπορεί να είναι από χημικά αέρια που μπορεί να εισπνεύσει και να δημιουργήσουν αναπνευστικό πρόβλημα. Να δημιουργήσουν πρόβλημα στο να μπορέσει να αναπνεύσει, την ικανότητά του να αναπνέει. Δηλαδή να εισέρχεται αέρας από το λαρυγγικό και ρινοφαρυγγικό αγωγό. Λοιπόν, άλλη πάλι μεθόδη που έχουμε άλλα πάλι υλικά είναι ο σωλήνας τύπου CAF. Είναι λαρυγγικός σωλήνας τύπου CAF. Είναι ο κλασικός σωλήνας αυτός που κάνουν και στα νοσοκομεία διασωλήνωση. Αυτός χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν τις αισθήσεις τους, έχουν χάσει εντελώς τις αισθήσεις τους. Και μπαίνει από το λάργα, από το στόμα μας, εισέρχεται και σταματάει εδώ. Φουσκώνουμε το CAF κάτω που έχει σαν μπαλονάκι και κλείνει τον αγωγό και από εδώ με τη μάσκα την αμπού, κουμπώνει η μάσκα η αμπού, δίνουμε αέρα. Υπάρχουν πολλών ειδών. Αυτός είναι η πιο απλή έκδοση. Υπάρχει το IGEL που είναι λαρυγγική μάσκα. Είναι ένας τεράστιος αγωγός, ο οποίος πάλι εισέρχεται και κάθεται σαν μάσκα στο λάργα μέσα και από εκεί πάλι μπορεί ο νοσοκόμος να δώσει αέρα σε έναν τραυματία ο οποίος δεν μπορεί να αναπνεύσει. Τώρα θα περάσουμε να σας κάνω μια επίδειξη το πώς τοποθετείτε το NPA, ο ρινοφαρυγγικός σωλήνας. Για να ξέρουμε περίπου αν ο σωλήνας αυτός έχει διάφορες διαστάσεις. Για έναν άνθρωπο, έναν ενήλικα άντρα, το νούμερο 7 είναι ο μέσος όρος.
Και αυτό έχει πιο πολύ να κάνει και με την ανατομία του κάθε ανθρώπου. Για γυναίκες είναι ο μέσος όρος το νούμερο 6. Αυτό το βλέπουμε, το πώς θα είναι στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Συνήθως έχεις πάνω σου, στην υγειονομική σου συλλογή, το δικό σου ρινοφαρυγγικό καθετήρα. Για να ξέρουμε αν είναι στο σωστό μέγεθος, τον μετράμε από τη μύτη μας, από την άκρη της μύτης μας, μέχρι το λοβό του αυτιού. Δηλαδή ένας τρόπος μέτρησης είναι αυτός. Μέχρι το λοβό του αυτιού. Μέχρι το λοβό του αυτιού είναι το σωστό μέγεθος. Δεν θέλουμε να είναι παραπάνω, γιατί μπορεί να προκαλέσουμε τραυματισμό στο λάριγγα. Αν είναι λιγότερο, μικρότερος, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον αεραγωγό. Όπως βλέπουμε, έχει μία μυτούλα μπροστά που είναι λοξά κομμένη. Λοξά κομμένη. Όταν έχουμε να κάνουμε με το δεξί, με το δεξί ρουθούνι, με το δεξί διάφραγμα, πάντα η μεριά που είναι η μύτη κοιτάει το διάφραγμα, δηλαδή προς το μάγουλο η μεριά που είναι η μύτη. Για το δεξί ρουθούνι, αν δείτε, έχει μία κλίση καμπυλωτή για να ακολουθεί στην ανατομία του διαφράγματος και να κατέβει μέσα στο λάριγγα. Όταν πάμε να τοποθετήσουμε για κάποιους λόγους που δεν μπορούμε από το δεξί, στο αριστερό, το τοποθετούμε ανάποδα, κοιτάζοντας προς τα πάνω δηλαδή η καμπύλη. Και όταν περάσει μέσα από το διάφραγμα, το καταλαβαίνουμε όταν περνάει από το διάφραγμα, όταν περάσει μέσα από το διάφραγμα, το περιστρέφουμε και το οδηγούμε να κατέβει προς το λάριγγα. Συνήθως ο τραυματίας που δέχεται, που του τοποθετείται το NPA, έχει το σύνδρομο του σαν να θέλει να ξεροβήξει, σαν να κάνει κατάποση. Τώρα πάμε να σας δείξω πώς γίνεται η τοποθέτηση. Δεν έχω κάποιον να το δείξω αυτό, οπότε θα το κάνω σε μένα. Βάζουμε λιπαντικό πάνω στο γάντι μας και αρχίζουμε και λιπαίνουμε αυτά τα ειδικά λιπαντικά που έχει μαζί με το ρινοφαρυγγικό. Και λιπαίνουμε την ακρούλα του ρινοφαρυγγικού. Δεν το λιπαίνουμε όλο, γιατί θα μας γλιστράει από το χέρι. Η κατεύθυνση του ρινοφαρυγγικού σωλήνα είναι ευθεία, μία ευθεία γραμμή του διαφράγματος. Δεν είναι όπως βλέπουμε τη μύτη μας προς τα επάνω. Δηλαδή δεν θα το τοποθετήσω προς τα επάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ποτέ. Είναι μία ευθεία γραμμή. Πέρασε το διάφραγμα. Κατεβαίνει προς το λάριγγα. Μείνει κανονικά τώρα. Κρίσαμε και λίγο. Αυτή ήταν μια σωστή τοποθέτηση του ρινοφαρυγγικού αγωγού σε άνθρωπο, live, όπως είδατε τώρα. Δεν μπορούσα να μιλήσω στο τέλος, γιατί έχει φτάσει πια στο λάριγγα μου. Δεν το συνιστώ να το προσπαθήσετε ούτε στον εαυτό σας, ούτε σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό και ζώσα σημασίας να το έχουμε πάνω μας, ώστε ο νοσοκόμος μάχης να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για να μας εξασφαλίσει την αναπνοή. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να ήταν χρήσιμα και οικοδομητικά όλα αυτά που σας έδειξα. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.